Χθες το πρωί, ο Γιώργος Αυτιάς, μέσα από την εκπομπή του Καλημέρα στον Sky, έκανε αυτό το σχόλιο για τη στρατιωτική θητεία του Στεφάνου Κασελάκη και ξεσήκωσε αντιδράσεις. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει στη Θήβα, όταν εκεί θα παρουσιαστεί. Στη Θήβα δε υπάρχει και γυμναστήριο για τους φαντάρους, όπου εκεί να δούμε τι μέλη γενέστε. Μεταξύ μας τώρα, όσες φορές και αν το είδα, δεν μπόρεσα να καταλάβω τι εννοεί. Φαντάζομαι ότι ήθελε να το πάει λίγο στην αρχή του τύπου, επειδή είναι γυμναστηριακός, έχει και γυμναστήριο. Μετά στο μυαλό του μέσα είπε, δεν το κάνω, τύπου γυμναστήριο, γκέι, τι έχει να γίνει. Μετά σκέφτηκε μάλλον ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πει στην ελληνική τηλεόραση, ούτε σε καμία άλλη τηλεόραση του κόσμου προφανώς, και αποφάσισε να τα αφήσει έτσι. Το θέμα είναι όμως ότι ο Στέφανος Κασελάκης αντέδρασε και μεταξύ άλλων έγραψε αυτό στο Twitter. Οποιοσδήποτε δημοσιογράφος σε οποιοδήποτε ΜΜΕ ανεπτυγμένης ευρωπαϊκής χώρας έκανε τέτοιου είδους σχόλια θα βρισκόταν εκτός την επόμενη ώρα. Οπότε σήμερα το πρωί το νομικό τμήμα του Sky έδωσε στον Αυτιά να διαβάσει την παρακάτω δήλωση ως δική του. Καταρχήν, το σχόλιο μου σε καμιά περίπτωση δεν ήταν ομοφοβικό. Μακριά από μένα κάθε τέτοιου είδους συσχέτιση, καθώς δεν συνάδει με τις αρχές μου, τους κανόνες ζωής και το σεβασμό της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Είσαι φοβερός. Ναι. Προσέξτε. Όχι, εσείς είστε. Ας υποθέσουμε. Δεν συνάδει με την πολύχρονη πορεία μου στα μέσα. Εγκληματική ομάδα. Ένα λεπτό. Εγκληματική ομάδα είναι σοβαρό. Συγχωρείτε. Είπατε. Εγκληματική ομάδα. Βαρύ αυτό βέβαια, έτσι. Εγκληματική ομάδα. Για να συγκρότησε όπως λέτε. Εγκληματική. Δεν έχετε και άδικο τώρα σε αυτό. Μακριά από μένα. Μακριά. Φεύγα από τώρα. Τέτοιες διατυπώσεις ή δήθεν υπονοούμενα σεβασμός παντού και σε όλα. Είπαμε. Πάντερ πάντα από παντού. Τρομερός παίκτης. Και αυτά προς άρση κάθε παρεξήγησης. Πράγματα. Τώρα εδώ αυτή είναι η δήλωσή μου και σας ευχαριστώ θερμά που διαθέσατε αυτό το 1,5 με 2 λεπτά για να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά που διαθέσατε αυτά τα 2 λεπτά για να με ακούσετε. Πίστευα θα βγει μικρότερο το βίντεο, αλλά τέλος πάντων.